Το παρόν νομοσχέδιο με τον παραπλανητικό και ψευδεπίγραφο τίτλο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στον ΕΟΠΗ» δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ακόμη κρίκος σε μια μακρά αλυσίδα αντιδραστικών διατάξεων και μέτρων που υλοποίησαν πρωτύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Στην πραγματικότητα αλληλοσυμπληρώνονται και όλα μαζί στοχεύουν στην πλήρη εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας και περιορισμού στο ελάχιστο των δαπανών και των παροχών από το κράτος και τον ΕΟΠΗ. Τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία, ένα νομοθέτημα του ΠΑΣΟΚ από το 2001 μαζί με τα απογευματινά ιατρία, που ξέχασε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ να το καταργήσει, η Νέα Δημοκρατία έρχεται σήμερα και τα εφαρμόζει, τα επεκτείνει. Απόδειξη η ομολογία του ίδιου του Υπουργού, ότι το θετικό με αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι κάθεται, πατάει δηλαδή σε υπάρχοντες νόμους. Δηλαδή, επί της ουσίας αποτελεί προέκταση το δικό τους νομοθέτημα, το σημερινό με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα με του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Φυσικά αυτή η ομολογία δεν αρέσει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Το αστικό κράτος το οποίο υπηρετείτε όλοι σας έχει συνέχεια. Αυτή είναι η πολιτική σας. Ο ένας να χτίζει στα πεπραγμένα του προηγούμενου. Ποια είναι η διαφορά σας? Ότι ο οικογενειακός γιατρός του ΣΥΡΙΖΑ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αντικαθίστανται από τον προσωπικό γιατρό της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο αβυσαλαίο το χάσμα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Αποφεύγουν όμως να μας πούν ότι εργαλειοποιείται συστηματικά ένα σωστό θεσμό, μετατρέποντάς τον σε κόφτη σε βάρος των αναγκών και του κόστους των ασφαλισμένων. Αποτελεί ομολογία διατήρησης της αθλειότητας των ελάχιστων ιατρικών ειδικοτήτων και υποτίθεται μόνο κατά περίπτωση, όπως λέει το σχέδιο νόμου, ο λαός θα δικαιούται να έχει φροντίδα από βασικές ειδικότητες όπως γυναικολόγο, ακτινολόγο, ενώ καταργούνται τα εργαστήρια στα κέντρα υγείας. Και ο στόχος είναι ένας, να συμπιεστεί η κρατική δαπάνη για αυτονόητες, βασικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο γιατρός λοιπόν για όλους μεταφράζεται σε γιατρό για εκείνες και εκείνους που διαθέτουν γερό βαλάντιο. Και το ζήτημα δεν είναι αν συμφωνούμε στον όρο προσωπικό ή οικογενειακό γιατρό. Το λέμε γιατί μπορεί να αναρωτηθεί και κάποιος το κουκουέ γιατί διαφωνεί σε αυτό. Αυτός ο θεσμός, ναι, θα μπορούσε να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ της υγείας του λαού μόνο εάν ήταν ενταγμένο στο βασικό πυρήνα ενός ανεπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλισμένου κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα έχει ως κριτήριο την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών στην υγεία, απολύτως δωρεάν σε όλα τα επίπεδα του κρατικού συστήματος υγείας. Κι όμως, το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να μπάσετε τους ιδιώτες στις δημόσιες δομές και έχετε το θράσος να βαφτίζετε αυτές τις αλλαγές ως αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, όταν τα μόνα που αναβαθμίζονται είναι η δράση των ιδιωτών και οι πληρωμές από τη τσέπη του λαού. Το ΚΚΕ απορρίπτει αυτό το νομοσχέδιο. Και απαράδεκτο είναι και επικίνδυνο και σε βάρος της υγείας του λαού και της τσέπης του λαού σε αυτές τις συνθήκες. Η απόρριψη του νομοσχεδίου από το λαό και τους υγειονομικούς πρέπει να μεταφραστεί σε αγώνα διεκδίκησης για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία με μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, ανάπτυξη όλων των απαραίτητων υποδομών και τον σύγχρονο εξοπλισμό τους. Αύξηση των αποδοχών των υγειονομικών, ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά, κατάργηση κάθε πληρωμής και εισφοράς για την υγεία, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Έναν Θεό πιστεύετε όλοι σας, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, στο πώς θα διαιωνίσετε αυτό το σύστημα που βασίζεται στο καπιταλιστικό κέρδος σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία,
το πώς θα ξεζουμιστούν οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, για να διασφαλιστούν τα κέρδη της πλουτοκρατίας, για να ανοίξουν οι καπιταλιστές νέες δουλειές σε παρθένους τομείς, για νέο ξεζούμισμα και νέα κλοπή του λαϊκού εισοδήματος. Μα άλλωστε, λίγο πολύ, αυτό αποδεικνύουν και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση των αυξήσεων, τάχα μου, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα αδιανό πουκάμισο, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, όπως πρωτήτερα και οι εξαγγελίες που είχε κάνει για τα καύσιμα ο Πρωθυπουργός, γελώντας και το παρδαλό κατσίκι για αυτές τις εξαγγελίες, όπως και την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού που εξανεμίστηκε πριν καν δοθεί, με την ακρίβεια να καταπίνει δύο μισθούς τον χρόνο, διαμορφώνοντας τον ονομαστικό κατώτατο μισθό σε επίπεδα πιο χαμηλά και από αυτό που ήταν πριν από 13 χρόνια. Στην ουσία, οι εξαγγελίες μετατρέπουν τους τερατώδεις λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε νέους πρόσθετους φόρους και περικοπές για το λαό, αφού η όποια ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος θα πληρωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τη φορολογία των λαϊκών οικοκυριών. Δηλαδή ο λαός, είτε ως καταναλωτής είτε ως φορολογούμενος, θα συνεχίσει να ματώνει για τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, των εφοπλιστών που μεταφέρουν το αμερικάνικο φυσικό αέριο, αλλά και για να επιδοτείται με πακτολό χρημάτων η πανάκριβη ηλεκτροπαραγωγή από LNG και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόσο τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως και οι προτάσεις των άλλων κομμάτων, δεν φύγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας, η οποία δεν ήρθε ως κεραυνός εν εθρία. Κι όμως, χωρίς ίχνος ντροπής, εμφανίζεται αυτές τις αυξήσεις, είτε ως ουρανοκατέβατες, είτε για τους πιο υποψιασμένους, ως αποτέλεσμα ενός ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Ενώ η αλήθεια είναι ότι αυτός ο πόλεμος απλά επιτάχυνε αυτές τις αυξήσεις. Έχετε στήσει λοιπόν ένα καυγά μεταξύ σας, έναν ανούσιο καυγά, αποκρουστικό, κρύβοντας όμως όλοι σας ότι το βασικό μέλημα είναι να μείνουν άθικτα τα κέρδη των ομίλων στην ενέργεια. Οι αιτίες της εστιάζονται στην πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, την οποία με συνέπεια εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις εδώ και 3 δεκαετίες, αλλά και η πράσινη μετάβαση. Ανήθικα είναι τα κέρδη και τα υπερκέρδη των ομίλων, είτε με ρήτρα Νέας Δημοκρατίας, είτε με ρήτρα ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Όλοι μαζί παρέα οδηγήσατε τη χώρα στο έγκλημα της απολιγνητοποίησης και στα πράσινα φέσια, με το δόγμα ο ρυπαίνων πληρώνει για να επιδοτηθούν αδρά οι πανάκριβες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τη στροφή στο φυσικό αέριο ως καύσιμο γέφυρας. Αλήθεια, μπορείτε να μας πείτε πώς δημιουργήθηκαν τα υπερκέρδη? Δεν δημιουργήθηκαν με το χρηματιστήριο ενέργειας που μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνοντας έτσι τη χοντρεμπορική τιμή και δίνοντας το πράσινο φως για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τη στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων? Ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει σήμερα το κορόιδο δεν είναι που υποχρέωνε τη ΔΕΗ να πουλά το ρεύμα που παράγει κάτω από το κόστος στους ιδιώτες ανταγωνιστές και ακριβά στους καταναλωτές για να καλύψει τη χασούρα της? Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις αποκοπές ρεύματος μέχρι να αποφανθούν τα δικαστήρια είναι κάλπικες. Δεν είναι ειλικρινής. Καλλιεργεί κάλπικες προσδοκίες όταν συνδέει το δικαίωμα στο ρεύμα με κάποια απόφαση ενός δικαστηρίου. Αν δεν είναι λοιπόν έτσι, όπως τα λέει το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, και να κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα για όλους σας, μηδενός εξερουμένου εδώ μέσα, και κυρίως για εκείνους που ευθύνονται για τις σημερινές ανατιμήσεις και χύνουν κροκοδίλια δάκρυα προτείνοντας μέτρα ανακύκλωσης ενεργειακής φτώχειας. Στηρίξτε, ψηφίστε την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης που είναι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία για το λαό. Αυτό, και αυτό ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω. Κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, κατάργηση του ειδικού τέλους για τη μείωση εκπομπών αερίου ρήπων, του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι τα στοιχειώδη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί και η ενεργειακή επάρκεια, αλλά και για να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.